Καπετάν Πέτρο, θα φύγουμε από τη Μάνη, θα πάμε στον Πειραιά και θα έρθουμε στη Ζάκυνθο. Θέλω να μάθω όλη την ιστορία τη δική σας, πώς ξεκινήσατε από το πρώτο σας πλοίο και φτάσαμε σε αυτό το στόλο. Είναι μεγάλη ιστορία η δική μου, γιατί ήμουν και αρκετά χρόνια πριν. Εγώ ήμουν ένα παιδί, μεγάλωσα στη Μάνη, έφυγα 15 χρονών από το γυμνάσιο της Αεροπόλεως, αλλά μέχρι εκεί είχα ζήσει τα βουνά, τα αγρίμια και ό,τι έχει η Μάνη και επίσης το μαγευτικό Γερολιμένα, που εκεί μάθαμε το πρώτο μας μπάνιο. Εκεί αδριωθήκαμε στα βράχια και στις φυλιές του Κάβο Γκρόσο και μετέπειτα, μετά το στρατό, αφού τελείωσα τα βατράχια και διάφορα άλλα που ήταν τότε στο στρατό, τα extreme sport που λέμε, ξαναγύρισα στη Μάνη μήπως βρω την τύχη μου. Εκεί είχα ένα καϊκάκι το μικρό, το οποίο το είχα κάνει σαν σφουγγαράδικο. Πήγαινα βούταγα μόνος μου στον Κάβο Γκρόσο, τον οποίο οι μανιάτες εκεί τον είχαν σαν δαιμονισμένο κάβο, επειδή εκεί ήταν οι πειρατές, έβαζαν τις βάρκες τους στις σπηλιές και πάνω έχει τα παρατηρητήρια στα 300 μέτρα, τα οποία ανέβεζαν οι αγκρεμοπάτες, δεν μπορούσε κανείς να ανέβει επάνω. Φαίνονται παρατηρητήρια χτισμένα με πέτρες. Εγώ εκεί έβγαζα αρκετά ψάρια που ψάρευα, σφουγγάρια, και πήγαινα μέσα. Σιγά σιγά και οι άλλοι κάτοικοι ξεψαρώσανε, που λέμε, και αρχίσανε και πηγαίνανε και νύχτα και μέρα στον Κάβο Γκρόσο. Εγώ εκεί άρχισα να ασχολούμαι μετά, αφού σιγά σιγά μπήκε ο τουρισμός, πήγαινα σπηλιά του Άδη, κάτω στο Τέναρο, με το καΐκι, αφιλοκερδός, τους τουρίστες, φίλους δηλαδή πιο πολύ, που συχνάζαν στο Γερολιμένα. Λοιπόν, από εκεί μου πήγε το σαράκι του τουρισμού. Κατάλαβα ότι για την Ελλάδα κάθισα, σκέφτηκα, αφού έχει πάρα πολλά νησιά, το μέλλον είναι ο θαλάσσιος τουρισμός και ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα. Είχα πολλές περιπέτειες στη ζωή μου, πήγα στη Μάνη, αλλά φτωχά τα μέρη εκεί πέρα, στο Γήθιο Κύθυρα, πάλευα με τα κύματα, με τον Κάβο Μαλλιά, με τα θάλασσα Κυθύρων, με μικρά σκαφάκια. Και πώς φτάσαμε στη Ζάκυνθο. Και έφτασα εδώ. Σηκώθηκα και έψαξα όλο το Αιγαίο και όλο το Ιόνιο, να βρω κάπου να πάω. Πιο πολύ συναισθηματικά ήρθα εδώ, γιατί είναι κοντά στη Μάνη. Γιατί αν πήγαινα στο Αιγαίο, την ξέχναγα τη Μάνη. Ήρθα εδώ, εδραιώθηκα με τη γυναίκα μου. Ήταν τα πρώτα βήματα τότε που γνωριστήκαμε. Ξεκινήσαμε αυτή την εταιρεία που είχα τότε, ένα καράβι, το Δελφίνι, το παλιό. Προσπάθησα σαν καπετάνιος επάνω να κάνω καλό πρόγραμμα. Τι θέλει να δει ο τουρίστας, το βάζα μέσα σε σπηλιές. Τι θέλει να δει ή τις δικές σας εμπειρίες από το όμορφο νησί της Ζακύνθου. Και τις εμπειρίες από το όμορφο νησί, αλλά και τι θέλει ο τουρίστας να δει. Τι τον τσίταρε πιο πολύ και τραβούσε. Μπαίναμε στη σπηλιά του Αγαλά, την οποία τη βγάλαμε και σπηλιά του Δελφινιού. Φωνάζαμε, ξέρω εγώ, τις φώκες, οι οποίες πότε ήτανε, πότε δεν ήτανε. Εν διάφορη περιπτώσει έβγαλα το πρόγραμμα του γύρου του νησιού. Από εκεί και πέρα πήγανε καλά, είχα κάποια περιπέτεια εγώ εδώ. Όταν επανήλθα δρυμύτατος. Είναι σαν το άλογο της κούρσας που το κρατά να ξεκινήσει. Έφτιαξα τα πλοία, έφτιαξα το στόλο αυτό, το πειρατικό, το ωραίο, παρόλο ότι είχα αντιρρήσεις από όλους. Εγώ επέμενα στην απόφασή μου. Το πήραμε το πειρατικό, το λειτουργήσαμε εδώ. Είναι ένα από τα καλύτερα καράβια της Ελλάδος και στα μέτρα που είναι. Εμείς προσωπικά, εγώ το έχω κάνει μουσείο μέσα. Δεν βλέπει ο τουρίστας τίποτε απ' έξω. Απ' έξω βλέπει ένα όμορφο καράβι και φαντάζεται. Μέσα όμως, άμα θα μπει, είναι καθαρό μουσείο το πειρατικό. Με επένδυση ξύλου, σιδερένιο, ένα από τα πιο ασφαλή πλοία και μετά πιο σύγχρονα μέσα επάνω. Και από πλευράς λιμάτων και τα πάντα, με βιολογικούς, τελευταίες λέξεις και τα λοιπά. Μετά έφτιαξα τα ταχύπλωτα, τα οποία ήταν όνειρο ζωής, γιατί έβλεπα τι θέλει ο τουρίστας. Θέλει γρήγορα σκάφη με πιο μικρό πρωτόκολλο. Έφτιαξα τα ταχύπλωτα και τώρα η εταιρεία μας θα συνεχίσει, φτιάχνει κι άλλο ένας φέτος για του χρόνου. Και θα δούμε σε μεγαλύτερες αυτές. Τα πλοία, καπετάνια μου, έχουμε τον κάθε καπετάνιο ξεχωριστά. Ναι. Που όλοι έχουν τα δικά σας τα βήματα. Όλοι είναι μαθητές μου. Όλοι από το γιο μου, από τον ανιψό μου.
από τον καπετάν Καπνίση εδώ του καραβιού. Να πούμε και για, το πιο μικρό της παρέας μας, το τι θα κάνει και εκείνος, γιατί εκείνος έχει λατρεία με τα σκάφη μας, είπατε. Πιστεύω θα μας ξεπεράσει όλους. Είναι, γίνεται ένας μανιάτης πειρατής και συνεχίζει τα βήματα. Ένα πολύ πολύ γλυκό παιδί. Ναι, ότι είναι γλυκός είναι, αλλά είναι και πειρατής. Είναι και σκληρός. Εγώ θέλω να μείνω σε κάτι πολύ δικό σας, πολύ αγαπημένο. Είδα και τη σχέση σας τόσες μέρες που είμαι εδώ, το πώς συναναστρέφεστε μεταξύ σας, το τι αγάπη έχετε, και θέλω να πάω σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Εκεί θέλω να εστιάσω. Ναι. Γιατί πάντα μπροστά σε ένα δυναμικό άντρα κρύβεται μια γυναίκα. Πάντα. Να πάμε λοιπόν στη Γαρουφαλιά, τη γλυκιά μας τη Λίτσα, γιατί είναι η ιστορία ζωής η δική σας. Ναι. Θέλω να μου πείτε λιγάκι πώς φτάσατε μέχρι εδώ. Αντέξατε και πώς έχει γίνει τέτοια καπετάνισσα. Τέτοιο σκληρό καρύδι θα έλεγα και αντράκι. Η Γαρουφαλιά έχει τραβήξει πάρα πολλά μαζί μου, γιατί είμαι σκληρός άνθρωπος, δεν πάω πίσω ποτέ, μόνο μπροστά. Μανιάτης γι' αυτό, Όχι, δεν είναι θέμα μανιάτης, είναι θέμα χαρακτήρος. Και πολλοί μανιάτες και πάνε πίσω για την πάντα. Εγώ πάω πάντα μπροστά. Λοιπόν, η Γαρουφαλιά τ' άντεξε και με τις περιπέτειές μου, ήταν το μάτι μου και ταυτί μου στις περιπέτειες. Είναι ένας πραγματικός άνθρωπος που πραγματικά, δηλαδή, πιστεύω ότι με έχει αγαπήσει και στέκεται, είναι το δεύτερο σώμα μου. Και μπορώ να είμαι εδώ και να είμαι κάπου αλλού ακριβώς. Μιλάτε με τα μάτια. Ναι. Δεν έχω λόγια να πω. Είναι, την έχω κάνει σκληροτράχυλη, γιατί τη βρήκα ευαισθητούλα. Αλλά τώρα έγινε σκληροτράχυλη και αυτή δεν πάει πίσω. Η ευαισθησία δικιά σας ποια είναι, αυτή η μία που έχετε? Εμένα είναι η αγάπη στον κόσμο. Εγώ δεν κρατάω κακία. Εγώ είμαι τη στιγμή. Δηλαδή σε μια στιγμή μπορεί να σκοτώσω που λένε άνθρωπο. Αλλά σε δύο λεπτά τα έχω ξεχάσει. Τα έχω μετρήσει πιο ρεαλιστικά τα πράγματα και πάνω απ' όλα είμαι και άνθρωπος που ζητάω και συγγνώμη εγώ όταν παραφέρομαι. Όταν δω ότι έχω κάνει το λάθος, θα πω συγγνώμη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου προτέρημα. Και πάλι εγώ ακούω κόσμο σε όλες μου τις αποφάσεις και αποφασίζω εγώ όμως, μόνος μου, και παίρνω και τα ρίσκα μου. Έχετε πραγματοποιήσει όλα σας τα όνειρα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Το μόνο όνειρο που δεν έχω πραγματοποιήσει είναι να βρω χρόνο να μπορώ να ζήσω λίγο στο χωριό μου. Να πάω 10 μέρες, να μην πηγαίνω 2-3 μέρες και να φεύγω. Αυτό είναι. Έφτιαξα και το σπίτι του, το παππουδικό που λέμε. Πολύ ωραίο. Και δεν μπορώ να πάω να ζήσω. Μία μέρα, δύο πηγαίνω και έρχομαι. Θέλω να πάω να κάτσω εκεί. Έχω πολλά σπίτια παντού. Αλλά αυτό με τραβάει. Δεν ξέρω γιατί έζησα τα παιδικά μου χρόνια και είναι το DNA που λένε. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ναι. Και κάνουμε κάποια δουλειά τώρα που θα είμαι εκεί πέρα. Τέλει. Βάζουμε ένα σκάφος για Μεσσηνία και Λακωνία γρήγορο, το οποίο θα κάνει μερίσεις κρουαζιέρες, μικρότερο βέβαια από αυτά εδώ, αλλά πολύ γρήγορο. Για να προλαβαίνει και τα δύο τα μέρη. Να ξεκινήσουν και τα μέρη μας, γιατί τουριστικά πάνε πολύ καλά. Και πιστεύω θα βοηθήσω πάρα πολύ εγώ στον τόπο εκεί πέρα με τις γνωριμίες μου και τις φιλίες μου, να έρθει κόσμος καλός και να μένει για αρκετό χρόνο στη Μάνη. Να μην πηγαίνουν 40-45 μέρες. Να πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Είμαστε και Πειραιά, είμαστε και Ζάκυνθο. Ναι. Τι υπηρεσίες έχουμε ως Κάβο Γκρόσο? Έχουμε τα πάντα. Όλο το φάσμα το τουριστικό. Και κουβαλάμε και 30 χρόνια εμπειρία, να είσαι υπόψη σου, έτσι. Δεν είμαστε τωρινοί. Τα έχουμε δοκιμάσει όλα και τα έχουμε στην πράξη ζήσει. Λοιπόν, έχουμε υπηρεσίες. Καταρχάς έχουμε 17 τουριστικά γραφεία στην Ελλάδα. Έτσι, εδώ πέρα στο Ιόνιο και στον Πειραιά. Έχουμε 5 σκάφια αυτή τη στιγμή και φτιάχνουμε το 6ο. Και έχουμε όποια εξυπηρέτηση, δηλαδή έχουμε εκδρομές, ημερήσιες εκδρομές, εβδομαδιές, κρουαζιέρες, συνάλλαγμα, ό,τι μπορείς να φανταστείς που έχει, horse riding, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ενοικιάσεις δωματίων, τα πάντα, δηλαδή ό,τι περιέχει ο τουρισμός το έχουμε εμείς, water sport, water village που να λέμε. Να ξεκινήσω από το πρωί και να φτάσω το βράδυ πάντα. Και να μην τελειώσω ποτέ. Ναι. Εγώ τώρα θέλω όμως τη συμβουλή σας και τη βοήθειά σας. Ναι. Εγώ σκέφτομαι να παντρευτώ. Πώς θα μου πραγματοποιήσετε αυτό το νερό και θα μου το κάνετε ξεχωριστό? Θα στο κάνω ξεχωριστό με το να σε πάω
την ημέρα του γάμου σου, μετά την εκκλησία, θα σε φέρουν στο πειρατικό με τυμπανοκρουσίες, να καταλάβεις ότι είσαι η βεντέτα της Ελλάδος. Και μετά θα μπεις στο πειρατικό, το οποίο από εκεί και πέρα είναι θέμα προσωπικού, πώς θα σε περιποιηθούν. Μπαίνεις σε ένα, όπως σου είπα, μουσείο πλοίο, ένα πλοίο που δεν θα τρελαθείς εκεί να βγάζεις φωτογραφίες μέσα σε διάφορα σημεία. Αγάπησα ήδη. Λοιπόν, και από εκεί πέρα θα μπείτε με τον καπετάν Σπύρο, τον Βουτυράκο, το γιο μου. Θα σας πάει μια ωραία κρουαζιέρα κοντινή. Ο κόσμος θα ευχαριστηθεί με ωραία μουσικούλα ή με ζωντανή μουσική. Θα πάτε στο Γέρακα, αν προλάβετε ηλιοβασίλεμα. Είδα αλλιώς, θα κάτσετε εκεί να σας πηγαίνει το ρέμα που λέμε και θα είναι ό,τι φαντασία που μπορείς να φανταστείς, δηλαδή να βλέπεις τα νησιά του Λαγανά, Μαραθωνήσι, Πελούζο και το Γέρακα και το Κερί. Θα υποσχεθήκατε, θα το κάνουμε πράξη. Όποτε θέλετε, εδώ τα σκάφη μας είναι διαθέσιμα. Μάλιστα. Με εσάς και με τον κόσμο σας. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση που είχα, σας έμαθα ακόμα περισσότερο και είστε αυτό που είδα από την πρώτη στιγμή, ένας γλυκός άνθρωπος που μπορεί να φέρει τον άλλον πολύ κοντά του. Και στα μάτια σας νομίζω βλέπεις τα πέρα το γαλάζιο της Ζακίνθου και όχι μόνο. Εδώ στο νησί με λένε σκληρό άνθρωπο και βάλομαι από παντού, αλλά ψεύτικα. Λοιπόν, εγώ τους απαντάω με τον τρόπο μου και όποιος θέλει πίσω βρίζουν και τον βασιλιά. Μπροστά να έρθει κάποιος να μου πει κάτι. Εγώ τους προκαλώ όλους να έρθουν μπροστά. Εγώ κοιτάω τη δουλειά μου. Είμαι, όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ο πρώτος επιχειρηματίας εδώ πέρα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Είμαι καθαρός και νόμιμος και όλα είναι διάφανα. Άλλοι έχουν να φοβηθούν από μένα. Λοιπόν, μέχρι εδώ σε αυτούς, για αυτούς απαντάω. Εγώ ήρθα στο νησί, αισθάνομαι εκτός από μανιά της Κέζα Κιθινός, είμαι 30 χρόνια. Εγώ το φτιάξα το νησί, εγώ ανέβασα τον τουρισμό στην κρουαζιέρα και προκαλώ όποιον θέλει να μου πει κάτι. Λοιπόν, και ειδικά το πειρατικό που το βάλουν γιατί έχουν συμφέροντα και υποκινούνται από κάπου. Λοιπόν, όποιος θέλει εδώ είμαι εγώ. Σε αντιπαράθεση face to face. Τους προκαλώ. Όχι με λόγια και σάλια στο Facebook. Μάλιστα. Ανώνυμα. Εγώ λοιπόν θα φύγω με την πιο ωραία ανάμνηση από εσάς. Θα κοιτάξω το πέρα το γαλάζιο και θα ταξιδέψω μαζί σας. Να ταξιδέψετε και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην πορεία σας και στη ρότα σας. Και ό,τι χρειαστείτε, εμείς είμαστε εδώ να σας εξυπηρετήσουμε σε ό,τι θέλετε. Με τιμά αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καπετάνιο, για τη συζήτηση που είχαμε. Και εσείς. Ζούμε όμορφα.